Οι Ρώσοι κατέλαβαν την Περκίβκα, όπω και τα βόρεια υψώματα του Τσασόβιαρ, και πλέον έχουν θέσει τη μικρή αυτή πόλη σε λαβίδα από βορρά και νότο, ενώ πλησίασαν σε μικρή απόσταση το Σλαβιάνσκ. Ο δρόμο για το Σλαβιάνσκ είναι ανοιχτό, αλλά οι Ρώσοι δεν πρόκειται να προωθηθούν πριν τελειώσουν με τον Μπάκμουτ Αρτέμοφσκ. Η στρατηγική σημασία του Μπάκμουτ εξηγεί γιατί οι Ρώσοι και Ουκρανοί ήταν και είναι διαθέσιμοι να αναλώσουν χιλιάδε άνδρες. Η θέση του Μπάκμουντ είναι ιδιαίτερη, καθώ η κατάληψή του από του Ρώσου θα του επιτρέψει εύκολα να καταλάβουν όλο το κεντρικό Ντομπά και του οικισμού από το Σλαβιάνσκ μέχρι το Τόρετσκ, όπω απεικονίζεται και στο σχετικό χάρτη. Η κατάληψη του Τόρετσκ θα αναγκάσει του Ουκρανού που βρίσκονται στη Μαρίνκα έξω από τη ρωσόφωνη πόλη του Ντονέτσκ να αποχωρήσουν άμεσα για να μην εγκλωβιστούν. Μετά την κατάληψη τη Μπερκίβκα, ο εφοδιασμό των 15.000 εναπομείναντων Ουκρανών στο Μπάκμουντ έγινε ακόμα δυσκολότερο. Λέγεται πως οι 1.500 Ουκρανοί στην Παρασκοβιεύκα, βόρειο προάστιο του Μπάχμουτ, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν γιατί δεν είχαν πλέον πυρομαχικά.